ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το Δημόκριτο. Η λέξη Δημόκριτος είναι συνυφασμένη με την λέξη 55 χρόνια έρευνας. Ο Έλληνας πολίτης ξέρει καλά το Δημόκριτο. Μιλάμε για μια εγκατάσταση μοναδική στην Ελλάδα, με μοναδικές ερευνητικές υποδομές, σε ένα κάμπους 600 στρεμάτων, με 1.000 περίπου ανθρώπους, από τους οποίους οι 700 είναι ερευνητές. Στο Δημόκριτο έχουμε μοναδικές υποδομές, ξεκινώντας από τον πυρηνικό αντιδραστήρα που ουσιαστικά ξεκίνησε την ιστορία του Δημόκριτου. Ο Δημόκριτος επίσης είναι το ίδρυμα που πρωτοάρχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές, γύρω στο 1963. Το 1964, για λογαριασμό της Ελλάδας, υπέγραψε το σύμφωνο συμμετοχής στο ιδρυτικό μέλος στο ΣΕΡΝ και ούτω καθεξής. Και το 1992 εμφανίστηκε το τεχνολογικό πάρκο Λεύκηπος. Όπως είπα στην αρχή, ο Δημόκριτος συνδέεται κυρίως με έρευνα σε πολλούς τομείς, με παράδοση στη βασική έρευνα, και πολλές φορές τυχαίνει να ακούσει κανείς από το μέσο Έλληνα πολίτη τι είπε ο Δημόκριτος για αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, τον τελευταίο καιρό, και ιδιαίτερα μετά το ξεκίνημα του Horizon, στο Δημόκριτο έχουμε προωθήσει στοχευμένες ενέργειες, στοχευμένες δράσεις που έχουν να κάνουν με την προσφορά σε αναπτυξιακό και ερευνητικό έργο που αφορά την κοινωνία και την βιομηχανική παραγωγή και γενικά την καινοτομία. Υπάρχουν πολλές δράσεις σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εστιάσω σε ορισμένες από αυτές. Καταρχάς, στο τεχνολογικό μας πάρκο, στο Λεύκηπο, ο οποίος φιλοξενείται σε ένα κτίριο 2.000 τετραγωνικών μέτρων και σε αυτό μέσα υπάρχουν 30 εταιρείες σε μόνιμη βάση. Μπαίνουν και βγαίνουν, αλλά έχουμε περίπου 30 εταιρείες εκεί πέρα, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, κατά κύριο λόγο υγεία, βιοτεχνολογία και φάρμακα, στη συνέχεια σε υλικά, νανοτεχνολογία και μετά δραστηριότητες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και επικοινωνίας. Το μεγάλο προτέρημα που έχει ο Δημόκριτος για τις εταιρείες αυτές είναι ότι μέσα στο ίδιο κάμπους, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μοναδικό περιβάλλον διεπιστημονικής έρευνας, οι εταιρείες αυτές έχουν πρόσβαση σε μοναδικά αναλυτικά εργαστήρια, σε μια τεχνογνωσία ευρέως φάσματος, σε όλους τους ερευνητές από 5 ερευνητικά Ινστιτούτα, που καλύπτουν το φάσμα από δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τεχνολογίες έρευνας σωματιδίων, μέχρι ανάπτυξη ανιχνευτών, μέχρι πάρα πολύ εξειδικευμένες υπηρεσίες για αναλύσεις υγείας. Παράλληλα, το τεχνολογικό πάρκο μπορεί και συνεργάζεται με το Project Office που είναι στο Δημόκριτο. Ουσιαστικά είναι μια υπηρεσία η οποία βοηθάει όλους τους ενδιαφερόμενους να στήσουν προτάσεις για χρηματοδότηση. Είναι ιδιαίτερα έντονη η αλληλεπίδραση των ανθρώπων με το Project Office. Και κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στο ένα τελευταίο πρόγραμμα βιομηχανικών υποτροφιών, το οποίο ουσιαστικά είναι μια δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος. Με μια δωρεά 4 εκατομμυρίων, την ερχόμενη εβδομάδα θα προκηρυχθούν περί τις 80 θέσεις για φοιτητές, μεταδιδακτορικούς υποτρόφους και adjunct researchers, οι οποίοι συνδεόμενοι με μια εταιρεία, κυρίως από την Αττική, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα δουλέψουν μαζί με αυτή την εταιρεία για την ανάπτυξη συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Και με αυτόν τον τρόπο η μεταφορά της τεχνογνωσίας στον παραγωγικό τομέα
θα είναι μοναδική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.